Ναι, παιδιά, εγώ τα κάνω όλα αυτά. Μόνο που δεν το ήξερα. Και φωτογραφία σα. Καλησπέρα σα. Εγώ τα κάνω όλα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα έχουμε μια καλή χρονιά. Και επειδή οι φίλοι μου, οι συμβασιούχοι, με επεδέχθησαν θερμά από ό,τι είδα απ' έξω, θα ήθελα να τους πω το εξής πράγμα. Παιδιά, ελέγξατε καλά, εγώ δεν είμαι απέναντι σας. Τι νομίζετε πως εγώ είμαι απέναντι σας. Και κανένας υπουργός δεν θέλει να είναι απέναντι σε 5.500 ανθρώπους. Όταν μάλιστα να σας πω ότι θα το πω και πολύ ομά και πολύ πεζά, εγώ στον απόγνωμα έχω 120 οικογένειες, οι οποίοι έχουν ανθρώπους, εποχικούς, ανθρώπους συμβασιούχους και δουλεύουν στην περιοριστική υπηρεσία. Δεν έχω κανένα ζόρι, δεν τραβώ κανένα ζόρι, να το πω έτσι απλά, να έχω 120 οικογένειες απέναντί μου. Έτσι απλά, απλά. Θα πρέπει όμως να καταλάβετε κάποια πράγματα. Ότι η αλήθεια δεν είναι ούτε από εκείνη την μεριά, ούτε από εκείνη την μεριά, κάπου στο μέσο είναι. Εάν το αποδεχτούμε αυτό το πράγμα, μπορούμε καλοπροαίρετα να κάνουμε κάποια κουβέντα. Που αυτή η καλοπροαίρετη κουβέντα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Και εγώ θα βάλω τα πράγματα από την αρχή. Μη σας διαφέρει τις προσοχές. Ότι κάποιοι από εσάς οι παλιότεροι είχατε προσληφθεί κάποια στιγμή μια πεντάμινη σύμβαση, τετράμινη, ιδιωτική. Που έγινε μετά πεντάμινη. Που έγινε εξάμινη. Που έγινε οχτάμινη. Τι δείχνει αυτό το πράγμα. Ότι η πολιτεία κατανοεί τον εγκλωβισμό τον οποίο έχετε υποστεί οικογενειακά. Κατανοεί ότι σας έχει εγκλωβίσει η ίδια η πολιτεία και δεν εννοώ τούτη την κυβέρνηση, ούτε την προηγούμενη, διαχρονικά. Η πολιτεία, όταν λέμε, λέμε το κράτος. Το κράτος είναι απρόσωπο. Είναι σήμερα η κυβέρνηση Α, αύριο η κυβέρνηση Β. Έτσι. Έχετε εγκλωβιστεί διαχρονικά. Και έχετε δίκιο, διότι ένας άνθρωπος που είχε 10-15 χρόνια, ασφαλώς τα χρόνια τα καλύτερα της ζωής που θα μπορούσε να αναζητήσει μια επαγγελματική αποκατάσταση, έχουν περάσει. Και λέει, από το ίδιο τι γίνεται. Τι κάνω εγώ, 45 χρονών, 50 χρονών. Έχω τόσα χρόνια. Πού θα πάω, τι θα κάνω. Από αυτή την πλευρά έχετε δίκιο. Αλλά έχει δίκιο και το κράτος από την άλλη πλευρά που λέει: κύριε παιδιά, εγώ σα πήρα για 5 μήνες, σα πήγα στου 6, σα πήγα στου 7, σα πήγα στου 8. Είχε ξεκινήσει μία κουβέντα και έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά μην μου λέτε να είστε εκεί, και αυτό μα τάξατε, μα κάψατε πώ το γράμμα τάξω. Ούτε έταξα σε κανένα, ούτε. Εγώ βρήκα μία συζήτηση η οποία είχε ξεκινήσει και είχε οδηγήσει περίπου σε συμφωνία, περίπου είχαν μείνει κάποιες εκκρεμότητες για τη διαδικασία που θα εκλογείτε για να τακτοποιηθεί το θέμα σας, αλλά ξέρετε κάποια στιγμή συμβαίνουν και περιστατικά τα οποία είναι ένα πρόβλημα. Δεν ας πω τι συνέβη. Η οικονομική κρίση την οποία διερχόμενα επέβαλε στην Ελλάδα. Επέβαλε στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα απίστευτο περιορισμό όσον αφορά τις προσλήψεις. Για φέτος, το 2009. Εγώ πήγα στο ΚΙΣΑΕ και ζήτησα 3.000 ειδικούς φρουρούς για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα στην Αθήνα και με χίλια ζώρια και με πολύ μεγάλη προσπάθεια πήρα 1.500 και τώρα μου λέει ο Παθανασίου ότι πρέπει να δεις κάτι. Εγώ έχω ένα περιορισμό απίστευτα που βάζω ένα μικρό αριθμό να μπορέσω να πάρω. Πρέπει να πάρω γιατρούς για το κρασί. Πρέπει να πάρω καθηγητές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να πάρω στα σχολεία. Τελειώσαμε. Μπορώ να σου δώσω. Υπήρξε μια αντικειμενική αδυναμία. Όμως, προσέξτε, έλεγα. Και σε αυτή την αντικειμενική αδυναμία, εγώ μας λέω, εντάξει, τους 4 μήνες που δεν θα δουλέψετε από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα επιτετούμενης εργασίας, ώστε αυτή την χρονιά να δουλέψετε και τους 12 μήνες. Τι σημαίνει αυτό, ότι έρχεται η πολιτεία, η οποία βήμα-βήμα προχωρεί προς σωστή κατεύθυνση. Αυτό όμως, για να το πετύχουμε. Πιστεύω ότι θα είναι προτιμότερο από την ώρα που υπάρχει κατανόηση του προβλήματος να το συζητάμε φιλικά και όμορφα από το να έχουμε τώρα πανώνει και μας τάξατε, μας κάψατε, μας γλάρατε και μας αυτό. Εντάξει, καλά είναι αυτά, εντυπωσιάζει. Πήρε εικόνα και ο φίλος εδώ πέρα με την τηλεόραση. Πρέπει να το στείλει στην Αθήνα να παίξει να πούνε ότι με πανώ υποδεχτήκατε το Μαρκογεννάκη στοιχείο. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Είναι προτιμότερο να καθόμαστε εδώ πέρα. Να το συζητάγαμε. Να μου πείτε τις παρατηρήσεις σας, αντιρρήσεις σας,
να πείτε ότι λάθος κάτι εδώ, σωστός εκεί, από τον έρχομαι τώρα, σιγά σιγά, θα κουβουλιάσω. Θα σου δώσω τον λόγο, δεν θα κουβουλιάσει. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο. Δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο. Αλλά θα πρέπει κι εσείς να αναγνωρίζετε ότι έχει κάνει κάποια βήματα η πολιτεία. Δεν ήρθε κανείς να σας πει, ακούσατε κάτι, συμβασιούχοι πήγατε, μου ζητάτε με ανεμονιμοποίηση και πάτε συμβασιούχος, μη ζητάμε ανεμονιμοποίηση, δεν το είπε κανείς αυτό το πράγμα. Ούτε τώρα και εγώ το λέω αυτό το πράγμα. Λέω ότι έχετε δίκιο. Και ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Και θα βρεθεί λύση. Και σας λέω ότι βήμα-βήμα προχωρούν προς τις κατεύθυνσεις. Και πρέπει να τα αναγνωρίσετε εσείς.